στον Τζόρνταν θέλω να μιλήσω. Έλα ρε φίλε. Αυτά τα πράγματα για τις κλίκες και τα λοιπά, άμα σε βρουν τα παλικάρια ο Στέλιος, ο Δημήτρης και αυτοί, που είναι 23 χρονών, θα σε σαπίσουν ρε φίλε. Ποιο πράγμα, τι πράγμα? Άμα σε βρουν τα παιδιά που δίνουν τη φανέλα, που ματώνουν τη φανέλα για την ομάδα και εσύ τους λες κλίκες και φίλους και... Ποιο να είπα κλίκα φίλε? Like, like, μαλάκες, like. Εσύ το λες αυτό εδώ και ποιο να είπα κλίκα, είπα κλίκα εγώ κάποιον να. Είπες. Εγώ. Το γλύκο. Δεν είπα, μπερδεύεσαι. Εσύ τι πας στη δουλειά και εγώ δεν είμαι κανένα. Εγώ λέω αγωνιστικά δεν πατάει καλά. Έλα, αυτό αντίπτυχο δεν είναι. Άσε βρε τώρα, εγώ να αναδείξω. Έχει πάει δύο γκολ τα τελευταία βρε τώρα. Πώς θα γίνει τώρα, με το ζόρι να το φάμε στη μάπα επειδή το γουστάρετε εσείς. Δεν θα γίνει αυτό ρε. Δηλαδή στήκω στο καφτατζόκιο που χεστήκατε από τον Ηρακλή, χέστε. Άιτε βρε τώρα. Ποιος θέλει, τον έβαλε μέσα ο Μπαγκασέτας, πώς το λέει τον άλλον να πω. Τον έμαθε η μάνα του, Μπαστακός. Πήγε μέσα, τον έβαλε μέσα. Ποιος θέλει, εγώ φταίω ρε φίλε. Δεν μου λες, αν δεν ήταν φίλο. Καθίστε καλά τώρα, αν δεν ήταν φίλο με τον Τζαβέλα, θα τα έλεγε αυτά. Ρεσί για το όνομα του Θεού τώρα. Ρεσί μπαίνει μέσα ο Μπαστακός με κεφαλιά και τον βάζει μέσα στην ευθεία. Τι λέει τώρα. Είσαι μονικός. Α, δούμε τελείω τώρα. Το κακό είναι, κύριε μου, ότι στο τεφορμάνισμα του γλυκού δεν έχει θέματα φύλακα. Πρέπει να βάλει τον Μπρίκι, δεν ξέρω γιατί επιμένει. Θα βάλει τον Μπρίκι να τον δούμε, ρε φίλε. Μεταγραφή του πάω, δεν εννοείται. Τον Μπρίκι. Σιγά τον Μπουφόν, ρε, σιγά τον Μπουφόν. Έλα, βρε βλάχη και εσύ τώρα με πει τώρα να πούμε. Κάνει τώρα, τρώει δύο γκολ. Στο πρώτο παπά φάει κι άλλο. Με το πόδι κάτω την μπάλα, προθέσει το ίδιο. Με τον Ηρακλή το ίδιο, με τη Σάλκε 3. Α, τρελαδούμε τελείω τώρα. Τα τέτα τέτ που έπιασε τι ήτανε με το που πήγε να τον κρεμάσει στην αρχή. Ο ποδοσφαιρι... ο τερματοφύλακας πληρώνεται για να τα πιάνει, όχι για να τα τρώει. Κατάλαβες? Ξέρεις πολλούς στο ελληνικό πρωτάθλημα που, που να είναι πραγματικά σταθεροί. Πες με έναν μόνο που ήταν τελικού. Συγγνώμη, το πρόβλημα του ΠΑΟΚ σήμερα ήταν ο Γλύκος. Άλλο λέω εγώ ρε. Το μάτι το έχασε ο Γλύκος. Όχι ρε, άλλο λέω εγώ. Ποιο είναι το πρόβλημα? Ο Γλύκος δεν πατάει καλά τον τελευταίο μήνα. Τα ελληνικά μου καλά, εδώ από την αρχή. Δεν έχεις λοιπόν. Έχει τον Μπρίκης, πρέπει να τον βάλει. Δεν κάνει πώς θα γίνει. Ρε φίλε, δεν γίνεται. Ο Ίβιτς να μην το βλέπει. Σήμερα που πατάει καλά. Ρε φίλε, να κάνει ένα με τον Ολυμπιακό. Ποτέ δεν είναι να προηγηθεί ο Ολυμπιακός. Θα χαθεί το παιχνίδι εκεί πέρα. Ποιο? Ο Γλύκος, το λάθος που κάνει κάτω. Αν τρελαθούμε τελείω τώρα. Αν μάθετε μπάλα, βρε. Όλοι άπαλοι είστε εδώ ρε. Σταμάτα να λες άπολες. Άντε ρε βλάχο και εσύ τώρα. Έλα σταμάτα ρε. Άντε ρε. Έλα. Νουμπά να πούμε. Άιντε. Like, like. Μαλάκες, like. Ξεκόλα λίγο το μυαλό σου. Άιντε βρε βλάχο. Λέγε. Είσαι και μεγάλος να πούμε. Άιντε. Ναι ρε. Εσύ που είσαι μικρός γιατί δεν ακούς. Τα παλικάρια αυτά άμα σε βρουν έξω θα σε αρχίσουν τις φαλιάρες. Έλα βρε. Θα είσαι και εσύ μαζί τους. Αμαν ήταν έτσι τα παλικάρια που λέγε. Καλά, καλά. Ξέρετε, θα του φύλακα δεν πρέπει να κάνει έξοδο. Έξοδο δεν την έχει. Έχει όλσε. Παίξει τι άμεσο καλύτερο φρέα. Γέννησε από τον πουλί το βελίδι, βαράει πουλιά την μπάλα. Παίξει τι καλύτερο φρέα. Και το χαλκιά και ο Αριανό να μα πει καλό είναι ο Γλύκο. Τον βολεύει. Και το χαλκιά όταν ήταν τον έβριζε. Ποιο χαλκιά? Το τερματοφύλακα του πάω. Ποιο χαλκιά? Τέλο πάντων τώρα, άσε τώρα, θα με πει τι έκανα εγώ. Γιατί καληνύχτα, κλείνω γιατί με έχει ανεβάσει τον Χαλκιά. Στεραχωριόταν που έβγαζε ο Χαλκιάς λεφτά. Ο Χαλκιάς είχε τη δικιά του παρέα. Ο Χαλκιάς είχε μια παρέα, είχε μια κλίκα στην ομάδα. Είναι γεγονός. Έγινε 35 χρόνια τερματοφύλακας ο Χαλκιάς. Πού έπαιξε ο Χαλκιάς? Στον ΠΑΟΚ είναι κλικαδόρη. Ο Χαλκιάς πού έπαιξε, για πες μας. Η πολύ μεγάλη ομάδα που έπαιζε την μπαλάρα κτλ. Μέσα στο ΟΑΚΑ ήταν φάντασμα. Φάντασμα. Και εσύ κότα ήσουν εκεί. Κότα είσαι και φαίνεται. Ήσουν κότα εκεί. Κότα είσαι και φαίνεται. Έκλαιγες και εδώ. Κόφτο, ναι. Γιατί ακροαματικότητα από μένα δεν παίρνει. Εγώ να πάρω από τι να σου. Έτσι το καφριλίκι αλλού. Γελάνε με σένα, εγώ και να πάρω από πίσω το καφριλίκι. Άσε με να μιλήσω. Βρε, τώρα, δεν τώρα, σε διέκοψα. Να μην πεις εσύ, ρε. Δεν σε διέκοψα. Εσύ διέκοπτε συνέχεια. Δεν σε διέκοπτα. Διέκοπτε. Άντε. Μήνες, λέω ναι. Ότι και την Κατερίνη την Πυρία θα τη φάνε. Φυσικά κάνα δυο νομοί τρεις ήταν στην Ελλάδα. Που είχαν τα αρχηγεία αυτά. Ο Καραμελίδης από την Ιμαθία, η Πιερία μαζί με τον Παυσανία τον Παπα-Νικολάου, με τις στημένες τις κάμερες και λοιπά εκεί πέρα στην ΕΠΟ μέσα που τα κάνατε μαντάρα όλα το ποδόσφαιρο, το διαλύσατε. Για τον Ολυμπιακό και έχεις εδώ τον Πικουίνο να σου λέει 42 πήρα, κατάλαβες. Είναι αυτά τα πράγματα. Τρία Καραγκιόζη. Καραγκιόζη και φαίνεσαι. Καραγκιόζη. Έτσι, επίπεδο. Πάμε στον καφέ την αλλοδοχή. Επίπεδο.
Γελάει, τα γράφουν. Ναι. Γελάει. Ένα γελάει. Βγαίνανε οι οπαδοί σου, οι συνοπαδοί και σε κράζανε. Τα γελάνε. Καϊβάνι, ξύπνα. Στοπ. Λοιπόν, ναι. Για τον Ολυμπιακό. Για τον Ολυμπιακό και μετά για Άρη και ό,τι γουστάει. Ναι. Μα πώ θέλει και. Όχι, 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 πες με, για τον Άρη, δεν έχω. Όχι, όχι, Ολυμπιακό. Αρκεί να μην ακούμε τι ίδιε μπάρου. Ειδική χαρά. Εγώ τα λέω όλα, δεν χαϊδεύω αυτάκια. Λοιπόν. Στον πρόεδρο είσαι κοντά μόνο. Επίση. Ιορδάνη Κόφτο, έτσι. Στον πρόεδρο είσαι κοντά. Μάζεψε την κοιλιά σου εκεί πέρα, καημένη. Κοντάρα είσαι στον πρόεδρο. Κοντάρα είσαι εσύ. Μάζεψε την κοιλιά σου. Τι λέει. Σου δίνει και χαρτζηλίκι. Α, δεν βρε καρακιόζη. Εσύ μα είπε ότι έπαιρνε την τηλέφωνα κάτω. Εγώ δεν τα είπα αυτά. Σταμάτα. Βλάκα είσαι και φαίνεσαι. Αφού δεν ξέρει γράμματα, ρε κόρο. Εσύ τι πουτά μα δει. Τσόπα. Χαϊβάνη. Μπάλα μου, άντε πάλι. Άντε ρε, κοπολιό σου εκεί πέρα, καημένε. Άμπαλε. Πάμε. Καλημέρα. Έλα. Καλό είμαι. Έλα. Έλα. Παοξή. Ναι. Ο Τζόρνταν έχει δίκιο. Σε τι πράγμα. Σήμερα έπρεπε να παίξει ο Μπρίκιτ. Να φύγουμε με 7-0. Ναι. Ναι. Τι λέρε καημένε, όπως λέει και ο Μαλάτος. Ναι. Δεν τον είδαμε τον Μπρίκιτς. Τη δουλειά του την έκανε, την τελείωσε για φέτος. Ποιος. Έτρωγε με τον Ατρόμητο τα 4 σε 13 λεπτά, ναι, για να φύγει ο Τζαβέλας. Μήπως τη δουλειά του έγινε. Εσύ είσαι το Ρουφιανάκι του Τζαβέλα. Ναι, δεν είμαι Παοξής, ρε. Μόνο εσύ είσαι, ρε Παοξής. Εσύ είσαι το Ρουφιανάκι του Τζαβέλα, ε. Γιουσουφάκι σε έκανε σήμερα η ΑΕΚ. Και το μόνο που έχει να πει είναι για τον Γλύκο. Παρέα είσαι τη παρέα. Γιουσουφάκι τη ρε σε έκανε, ρε. Τι είχε ρε. Βόλκε όλοι εκεί μαζί παρέα είσαι. Έχεις μούτρα για ομάδα που θες καλύτερο από τον Γλύκο. Έχεις μούτρα για ομάδα που θες καλύτερο από τον Γλύκο. Ό,τι είναι η ομάδα όλη είναι ο τερματοφύλακά σου, ρε. Που θες καλύτερο από τον Γλύκο. Πάνε πάρε ρε κανένα παίκτη. Όταν σου προτείναν τον Αραούχο, τον έκανες πέρα, λέει, γιατί έπινε καμιά μπύρα παραπάνω. Να σε έφαγε, σε έδωσε τώρα τα δύο και πάρ' τα στη μασχάλη και φύγε. Σόπα ρε μεγάλε. Ναι, αυτά πέσα στο δικό σου το Γλύκο που τα τρώγε όρθιος. Ναι, έχεις πρόβλημα με το Γλύκο. Εγώ να πω περνοείται ρε φίλε. Σήμερα, δεν μου κάνει για τερματοφύλακα στο περνοείται. Είναι λίγος. Το ταβάνι του είναι αυτό, εννοείται. Σήμερα σε έβγαλε περισσότερα από όσα θα τρώγες. Σόπα ρε φίλε, εμείς γιατί το πληρώνουμε, για να τα τρώει ή για να τα βγάζει. Αλλά να σου πω και κάτι. Άμπαλε, γιατί τα πληρώνουμε, για να τα τρώει ή να τα βγάζει. Καλά, δεν έχασες από το Γλύκο. Ας έβαζες κανένα γκολ που σε έκανε κουδούνια η ΑΕΚ. Σε έκανε κουδούνια, δεν είχες επίθεση, δεν είχες κέντρο, δεν είχες άμυνα. Είχα τερματοφύλακα. Εντάξει. Είχα τερματοφύλακα. Με τερματοφύλακα μόνο δεν νικάει η ομάδα σου. Και τον και το Ρομπέρτο και τον δεν ξέρω ποιο να αφαιρείς. Με αυτά τα χάλια της ομάδας που έχουμε δεν κερδίζεις. Ναι, εκτός ναι. Άμα αρέσεις με τα χεί. Άμα σ' αρέσουνε τα χεί, ναι, πάνε βάλε ένα λεωφορείο στην εστία να φέρνεις τα χεί. Μην οργίζεσαι, πιστεύω. Εντάξει. Που πήραμε τον Γαύρο και χαρήκαμε. Άντε βρε ξεφτύλια. Άντε βρε ξεφτύλια. Αλλού αυτά, αυτά αλλού σε μένα. Ναι, δεν είμαστε παοξίδες εμείς. Δεν ξέρω τι είσαι εσύ. Μπορεί να είσαι και του Τζαβέλα Κουλιτάρη. Πιθανόν είσαι δηλαδή. Του Γλύκου είμαι, ναι. Του Τζαβέλα Κουλιτάρη είσαι. Σε καταγγέλω γιατί είσαι εγκάθετο σου Καραϊσκάκη. Ναι, ναι, ναι. Είσαι ευχαριστημένος εσύ από αυτό, ε. Είσαι ξενομανής, ρε. Άμα ο Γλύκος ήταν ξένος, θα τον είχες να πούμε ήρωα. Αυτά αλλού βρε, σκοτάδι έχεις από μπάλα. Να τον κάνουμε δουλειά για να πέσει. Κλάρακ του Τζαβέλα εκεί. Κόλκα Τζαβέλα και λοιπά. Άιντε, τα ξέρουμε. Καλά σε λέω μαλάκα. Άντε, επόμενο, ναι, καλά με λέω μαλάκα. Είσαι και παοξίζει. Γίδι, επόμενο. Όχι, αυτό είναι παοξίζει. Φράζε. Συγγνώμη, δεν μπορεί να κάνει κριτική. Όχι, τι πια κριτική. Τι κριτική είναι αυτό. Πάμε. Like, like, μαλάκες, like.